Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου από την πλευρά μου στη διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Να χαιρετήσω όλους τους φίλους. Τους χαιρέτησαν επισήμως πρωτού κάνουμε τη σύνδεσή μας. Τους χαιρετάω και επισήμως. Και ξεκινώντας βεβαίως από τον αγαπητό φίλο και εξαίρετο πατριώτη, τον κύριο Σκινά, και σε όλους τους συνδεσμόνες. Φίλες και φίλοι, δίνουμε τις μέρες αυτές την τελευταία δύσκολη μάχη στον ακήρυκτο πόλεμο του κορονοϊού. Ετοιμαζόμαστε ταυτόχρονα να πιάσουμε το νήμα της επιστροφής στο μέλλον, να επανεκκινήσουμε σταδιακά οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε, αλλά και να διασφαλίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τα εργαλεία που θα επιτρέψουν στην οικονομία μας να βάλει στο φουλ τις μηχανές της ανάπτυξης, να καλύψει το ύψος που χάθηκε και να πάει ακόμα πιο ψηλά. Μοιάζει άλλωστε με συμπιασμένο αλατήριο, είναι τετριμένη έκφραση, αλλά νομίζω αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και είναι έτοιμη να εκτιναχθεί. Καθυλώθηκε, αλλά δεν έσπασε. Και αυτό γιατί δράσαμε υπεύθυνα, διορατικά και ρεαλιστικά. Αναπτύξαμε στον χρόνο που πέρασε κάθε δυνατή παρέμβαση για να κρατηθεί όρθιος ο παραγωγικός ιστός, να συγκρατηθεί η ανεργία και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή. Διαθέσαμε για το σκοπό αυτό 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 20 και διαθέτουμε άλλα 14 ως το τέλος Απριλίου. Αναπτύξαμε στοχευμένα προγράμματα για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των ανέργων. Και τα καταφέραμε, είναι αλήθεια, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάσχεση της ανεργίας, καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως καλύτερα τα καταφέραμε και στο μέτωπο της πανδημίας. Και για όλα αυτά ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε, και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε αυτό, τους μαχητές της πρώτης γραμμής. Απέδειξαν αλτρουισμό και πατριωτισμό, έσωσαν συμπολίτες μας και μας χάρισαν μια άειλη εθνική κληρονομιά, που μπορούμε και οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε, και σε αυτό έχουμε χρέος να συμμετέχουμε όλοι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μετά από δύσκολο χρόνο, από ένα δύσκολο χρόνο που πέρασε, που έφερε ανθρώπινες απώλειες, οικονομικές πληγές και κούραση σε όλους, είμαστε ήδη λίγο πριν το χάραμα της επόμενης μέρας. Ξεκινά όπου να είναι η περίοδος της μετάβασης σε μια νέα κανονικότητα, μια νέα εποχή. Ξεκινάμε μια νέα εποχή που προφανώς δεν θα είναι η ίδια με εκείνη που μόλις πέρσι αφήσαμε πίσω μας. Ο κόσμος αύριο δεν θα γυρίσει στο χθες. Σταδιακά αλλά απαρέγκλιτα θα αλλάξει ταχύτητα, θα αλλάξει ρυθμούς, θα αλλάξει προφανώς και προσανατολισμούς. Τα σημάδια είναι ήδη ξεκάθαρα στον ορίζοντα και οφείλουμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε. Να δούμε σήμερα και όχι αύριο προς τα που ξεκίνησε και πάει ο κόσμος. Να δούμε ποιο δρόμο θα πάρουμε κι εμείς, να δούμε και τι καιρό θα κάνει στο δρόμο μας. Έτσι ώστε να έχουμε μαζί μας τα εφόδια που απαιτεί η νέα διαδρομή, αυτή η νέα εποχή. Να τολμήσουμε σήμερα τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το αύριο. Να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Και αυτή είναι πολιτική αντίληψη συγκεκριμένη. Αντίληψη που κατευθύνει τα βήματά μας. Αυτή είναι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής μας. Φίλες και φίλοι, ο κόσμος που έρχεται, όπως ήδη φαινόταν πριν την πανδημία, θα είναι ψηφιακός. Αναφέρθηκε επί μακρό ο αγαπητός Αντιπρόεδρος. Και στον κόσμο αυτό θα κινηθεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Το κράτος της χασούρας, της γραφειοκρατίας, της παραπομπής του πολίτη από γραφείο σε γραφείο. Το κράτος των καθυστερήσεων και της ταλαιπωρίας. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις σύγχρονες ανάγκες. Δεν μπορεί να προκάνει όσα έχει να κάνει. Χρειάζεται ψηφιακό μετασχηματισμό. Χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτά που τώρα ξεκινήσαμε. Κάναμε ήδη μέσα σε μόλις ένα χρόνο τεράστιο άλμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Υπολείπονται ωστόσο ακόμη πολλά. Άλλωστε, ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι στατικός, αλλά είναι έντονα δυναμικός. Και δεν αφορά μόνο το κράτος. Αφορά την εκπαίδευση και την ανάγκη επανεκπαίδευσης. Αφορά την εργασία, τη συνεργασία, τις επικοινωνίες. Αφορά τις επιχειρήσεις και τις νέες επενδύσεις, την παραγωγή και την παραγωγικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Αύριο τα πάντα θα είναι αλλιώς. Μια σειρά οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλεργασία και η τηλεσυνεργασία δεν θα παραμείνουν απλά και μόνο σαν διαδικασίες υποκατάστασης των δραστηριοτήτων που είχε υπαγορεύσει ο ιός. Θα ανατρέψουν το επιχειρηματικό μοντέλο, θα ανατάξουν τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, και θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες. Οφείλουμε λοιπόν να προσαρμοστούμε, να εκπαιδευτούμε και να επενδύσουμε σε αυτό που έρχεται. Να αποκλείσουμε σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο την ψηφιακή φτώχεια. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε, το έχουμε δείξει, το έχουμε αποδείξει και είμαι πεπισμένος ότι το καταφέρουμε και στο εγγύς και απότερο μέλλον.
Έχουμε ικανό ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τώρα και τους πόρους που απαιτούνται. Το σχέδιο ανάκαμψης, που είναι και το κυρίαρχο θέμα σήμερα, έχει ως έναν από τους τέσσερις πυλώνες του την ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό συνιστά την απάντηση του σήμερα στο αύριο που είναι ήδη παρόν και μας προκαλεί. Φίλες και φίλοι, η δεύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, βγαλμένη και αυτή από το χθες, αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τελικά τη διάσωση του πλανήτη μας. Αφορά με μια φράση, να το πω, τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Και η μετάβαση αυτή επιβάλλει αναπροσαρμογές στις οικονομικές δραστηριότητες, τις συνήθειες και τις νοοτροπίες. Επιβάλλει στροφή στην καθαρή ενέργεια, μετάβαση σε ένα πράσινο σύστημα μεταφορών, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Επιβάλλει αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, φραγμό στα πλαστικά και έμφαση στην ανακύκλωση. Επιβάλλει βελτιωμένη προστασία της βιοποικιλότητας, αναδασώσεις, αλλά και αστικές αναπλάσεις με έμφαση στο πράσινο. Και όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να μειώσουν τις ανισότητες, να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας. Έχουμε ήδη το σχέδιο και βγαίνουμε μπροστά. Έχουμε πλέον και σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φίλες και φίλοι, μας κούρασε και μας πλήγωσε η πανδημία, και αυτό είναι αλήθεια, το συναντούμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως περισσότερο από βέβαιο πως μπροστά μας απλώνεται μια νέα εποχή. Προετοιμαζόμαστε ήδη για το σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων που πάγωσε η πανδημία. Το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Προφανώς θα απελευθερωθούν σταδιακά ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πρόοδο του εμβολιασμού, που εξελίσσεται υποδειγματικά, φέρνοντας τη χώρα μας στις καλύτερες θέσεις της Ευρώπης. Είναι όμως περισσότερο από βέβαιο πως η χαμένη του χθες θα είναι κερδισμένη το αύριο, και είναι ακόμα πιο σίγουρο πως η ανάπτυξη, όπου ξεκινά, θα είναι δυναμική και θα δυναμώνει προοδευτικά. Επιταχυντές στην πορεία αυτή είναι οι πολιτικές της κυβέρνησής μας. Είναι η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, που απεικονίζεται στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το δημόσιο και επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη έκδοση 30 ετούς ομολόγου. Είναι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αυτές που προωθούνται, στρώνοντας το έδαφος για νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας. Είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και οι διευκολύνσεις που παρέχονται στην αποπληρωμή οφειλών του παρελθόντος. Είναι η αύξηση κατά περίπου 20 δισεκατομμυρίων των καταθέσεων, που αύριο ένα μέρος θα μπει στην κατανάλωση και την πραγματική οικονομία. Είναι οι δρόμοι που άνοιξε και τα σχέδια που χάραξε η κυβέρνηση στο ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη οικονομία. Είναι οι πόροι περίπου 70 δισεκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να αντλήσει από τα κοινοτικά ταμεία στα επόμενα 6-7 χρόνια η πατρίδα μας, 30 από το Ταμείο Ανάκαμψης και 40 από το ΕΣΠΑ, ηλικιώδη ποσά, τα οποία άμεσα μπορούν να κινητοποιήσουν υπερδιπλάσιους πόρους, να δημιουργήσουν αναγκαίες υποδομές, να ενισχύσουν δραστικά την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και μέσω πρόθεσμα να ανορθώσουν τη χώρα. Αυτό σχεδιάζουμε και γι' αυτό εργαζόμαστε, και στο στόχο αυτό αρρωγός μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η οικογένεια στην οποία εμείς βάλαμε πριν από 40 χρόνια στην πατρίδα μας, και για την επιλογή αυτή, την ώρα που άλλοι αναζητούσαν, θυμίζω, τρίτους δρόμους, είμαστε περήφανοι. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων και απόλυτα δικαιωμένων εθνικών επιλογών και είναι η παράταξη που και σήμερα χτίζει τους δρόμους του μέλλοντος. Φίλες και φίλοι, οι Έλληνες φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε για την πατρίδα μας. Θέλουμε να είναι ισχυρή και περήφανη. Θέλουμε να αναπτύσσεται και να προοδεύει, να μην μένει πίσω καμιά γωνιά της. Θέλουμε και ως Μακεδόνες, δεν μπορώ να το κρύψω, να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά την Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Θέλουμε λοιπόν μια νέα λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, να το πω έτσι, που μπορεί να μας πάει με σίγουρα αλλά και γρήγορα βήματα σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων, σε μια νέα προοπτική. Αυτή ακριβώς τη λωρίδα ανοίγει τώρα η κυβέρνηση με τη δρομολόγηση σειράς έργων στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια με την αναβάθμιση των σταθμών στις πύλες εισόδου των βορείων συνόρων μας, που είναι στο σχεδιασμό μας, τους σύγχρονους οδικούς άξονες και τα αναβαθμισμένα λιμάνια. Και στη Θεσσαλονίκη, με σειρά έργων που απλώνονται σε ολόκληρη την έκτασή της, δημιουργώντας νέες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία, την εικόνα και την ελκυστικότητά της. Είναι ανάμεσα στα άλλα το μετρό και ο εμπλουτισμός των αστικών συγκοινωνιών με σύγχρονα λεωφορεία και η ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ με σύγχρονο συνδριακό κέντρο και χώρο πρασίνου και η κατασκευή ένα αέριο αυτοκινητόδρομου και η επέκταση του προαστιακού προς τα δυτικά. Είναι ακόμα η αναβάθμιση του λιμανιού και η σύνδεσή του με την Εγνατία και την Παθέ και η ενοποίηση του θαλάσσιου παραλιακού μετόπου και το τεχνολογικό πάρκο Θέσιν Τεκ και η μετατροπή του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά σε πάρκο πολιτισμού και αναψυχής και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, για το οποίο τρέχουμε τις διαδικασίες με γρήγορους ρυθμούς και η δημιουργία μουσείου ολοκαυτώματος.
Παρά τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, η αρχή έγινε. Η αρχή είναι το ύμνος του παντός. Το νερό μπήκε στα βλάκι και δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε προπάντων να γυρίσει πίσω. Είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη η θέση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Για την υλοποίηση των έργων υποδομής που δίνουν νέες δυνατότητες, νέα ελκυστική εικόνα και νέα προοπτική, για την προσέλκυση επενδύσεων που φέρνουν νέο πλούτο και νέες θέσεις δουλειάς, για την ενίσχυση του τουρισμού που λειτουργεί σαν ατομομηχανή της ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση εκκρεμωτήτων που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Φίλες και φίλοι, ένα είναι πλέον περισσότερο από βέβαιο, πως μαζί με το τέλος της πανδημίας έρχεται και η αρχή μιας νέας εποχής ανάκαμψης, ανάτασης και δημιουργίας. Χρέος όλων είναι η συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών σε κοινούς στόχους. Έτσι ώστε όλοι μαζί να πάμε πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο μπροστά. Να ανακτήσουμε το έδαφος που χάθηκε και να κερδίσουμε την εποχή που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Έτσι ώστε όλοι μαζί, 200 χρόνια από την Εθνεγερσία, να κάνουμε το 2021 αφετηρία και έμπνευση για τη νέα εποχή. Για την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε και αξίζουμε. Την Ελλάδα που θέλουμε για μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις.